Οι γυναίκες οδηγοί έχουν κάποια κοινά σημεία. Όπως ότι κάθονται όλες με τον ίδιο τρόπο. Η θέση όσο πιο κοντά γίνεται στο παρμπρίζ, το βλέμμα καρφωμένο μπροστά, το αυτοκίνητο κινείται λες και έχει λόξιγκα και ο χάρος ξεκινά. Η ταχύτητα του οχήματος είναι πάντα εκνευριστικά σταθερή και αργή, σε σημείο που να εκνευρίζονται όλοι οι υπόλοιποι άντρες οδηγοί. Πάτα το γα***τι που άντε να πω γα***τι. Σαν τη μέλη. Δεν ακούς. Το χώρα να κάνω. Ας το κάνω εδώ και τώρα. Άρα το μόλι το πήρε. Άντε να κάσουμε το δε. Άντε μόλι αγγεί τη σέντρα. Δεν λέω να κάνω την τράλα που καμώ. Θα βάλουμε το χώρο να το κάνουμε καμώ. Βέβαια όταν τη σταματήσει ο τροχονόμος για να τις γράψει, όχι μόνο δεν τον αγνοούν, αλλά ξυπνάει η Μόνικα που κρύβουν μέσα τους και πάντα τη γλιτώνουν. Μία άλλη πονεμένη ιστορία για τις γυναίκες στο τιμόνι, αλλά περισσότερο για μας τους υπόλοιπους, είναι το παρκάρισμα. Όσο χώρο και να έχουν στη διάθεσή τους, βρε και δύο νταλίκες να χωράνε να παρκάρουν. Πώς τα καταφέρνουν πάντα και το αφήνουν στη μέση του δρόμου όπως να είναι. Εκεί όμως που είναι καταπληκτικές οι γυναίκες οδηγοί είναι στη σκοποβολή. Στοχεύουν οτιδήποτε κινείται πάνω σε δρόμους. Παραδείγματος χάρη, γριά με καροτσάκι, 2000 πόντι. Παππούς με μπαστούνι, 3000 πόντι κτλ. Ωραία τα αστεία κυρίες και κύριοι, αλλά οι γυναίκες οδηγοί αποτελούν απειλή για τους ανυποψίας τους πεζούς. Έτσι η ελληνική πολιτεία πήρε δύο ριζικά μέτρα. Πρώτον, οι πεζοί από εδώ και στο εξής θα εφοδιαστούν με μαδέρια, για να κινούνται έτσι με ασφάλεια, από ταράτσα σε ταράτσα, μια που μόνο έτσι δεν κινδυνεύουν από τις γυναίκες οδηγούς. Και δεύτερον, ειδικά εκπαιδευμένοι ελεύθεροι σκοπευτές θα ακροβολίζονται στα φανάρια και θα εξαφανίζουν οριστικά το πρόβλημα γυναίκα οδηγός από τους ελληνικούς δρόμους. Αμήν.